Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στα πλαίσια του Ελληνικού Εθνικού Δορυφορικού Έργου, την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 στην Αθήνα, υπογράφτηκε σύμβαση ύψους 1 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και της Planet Hellas για τον σχεδιασμό, την συναρμολόγηση, την ολοκλήρωση, την δοκιμή, την εκτόξευση και την λειτουργία του ελληνικού κυβοδορυφόρου. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος αποτελείται από 22 κράτη-μέλη. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της διαστημικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δραστηριότητά του αφορά την περαιτέρω εξερεύνηση του πλανήτη Γη, της ατμόσφαιρας, του ηλιακού μας συστήματος αλλά και του σύμπαντος γενικότερα. Είναι επίσης υπεύθυνος για την ανάπτυξη δορυφορικής τεχνολογίας και εφαρμογών, καθώς και για την προώθηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η Planet Hellas ιδρύθηκε το 2006, έχει την έδρα της στην Αθήνα, εστιάζεται στην προηγμένη επεξεργασία τηλεπισκόπησης και στην άριστη ικανότητα ανάπτυξης γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Είναι μια ελληνική εταιρεία, μέλος του μητρικού ιταλικού ομίλου Planet Tech, ο οποίος από το 1994 δραστηριοποιείται στον τομέα της δορυφορικής τηλεπισκόπησης, στην ανάπτυξη εφαρμογών γεωχωρικών δεδομένων, καθώς και στην ανάπτυξη λογισμικού για τους δορυφόρους σε τροχιά, αλλά και για τις επίγειες βάσεις τους. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ασφαλούς συνδεσιμότητας μεταξύ των επίγειων και δορυφορικών σταθμών, χρησιμοποιώντας ένα υπερσύγχρονο τερματικό laser εντύσιμ, το οποίο θα ενισχύεται από την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία συμπίεση δεδομένων παρατήρησης γης και ταξινόμησης συννέφων της Planet Hellas. Στηριζόμενη σε τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, η τεχνολογία της Planet Hellas θα αναγνωρίζει αυτόματα ποιοι επίγειοι σταθμοί καλύπτονται από σύννεφα και θα επιτρέπει στον CubeSat να επιλέγει μόνος του τον καταλληλότερο για την δημιουργία σύνδεσης. Ο δευτερεύων στόχος του ελληνικού κυβοδορυφόρου σχετίζεται με τον τομέα της παρατήρησης της γης και της εκμετάλλευσης του SPAC Edge, μιας έξυπνης πλακέτας επεξεργασίας δεδομένων εν πτήση, η οποία παρέχεται από την Planet Italia και επιτρέπει την αξιοποίηση υποδομών υπολογιστικού νεύχους στο διάστημα. Για την αποστολή CubeSat, η Planet Hellas συνεργάζεται με τρεις ακόμη ελληνικούς φορείς: το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, την μικρομεσαία επιχείρηση JNP Consultancy Services και την Bitresus Startup που ειδικεύεται στην τεχνολογία blockchain. Μέσω της τρέχουσας αποστολής, η Planet Hellas θα αξιοποιήσει προϊόντα διαστημικών συστημάτων που η ίδια έχει αναπτύξει, όπως η πλατφόρμα Hermes Mission Operations, η καινοτόμως πλατφόρμα PTGS Cadmos και η πατενταρισμένη λύση OP3C για συμπίεση δορυφορικών εικόνων και ταξινόμηση δεδομένων εν πτήση, ανοίγοντας τον δρόμο για την συμμετοχή της εταιρείας σε μελλοντικές αποστολές παρατήρησης γης, συνδεσιμότητας και ασφαλών επικοινωνιών. Αν φυσικά σας άρεσε το βίντεο και ενδιαφέρεστε για θέματα τεχνολογίας και γεωπολιτικών, επισκεφτείτε το κανάλι μου, ρίξτε μια ματιά στο περιεχόμενο που ανεβάζω, κάντε εγγραφή, πατήστε μου αρέσει, σχολιάστε με τις απόψεις σας και βοηθήστε με την συμμετοχή σας ώστε να γίνω ακόμα καλύτερος. Να ξέρετε επίσης πως επιλέγοντας να γίνετε μέλος στο κανάλι μου, πέραν των τυπικών προνομίων που λαμβάνετε από το YouTube, με βοηθάει έμπρακτα ώστε να αναπτύξω τις δεξιότητές μου και το κανάλι, βελτιώνοντας τον εξοπλισμό αλλά και την καθημερινότητά μου.